Ανοίγονται οι οικονομικοί καθημερινοί. Ανάπτυξη 4,5% με επενδύσεις 26 δις ευρώ για το 2022. Σημειώστε το αυτό, κυρίες και κύριοι. Από το Ταμείο Ανάπτυξης, και γι' αυτό είναι εδώ σήμερα το πρωί ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης, να μας εξηγήσει πώς μπαίνει μπροστά το Ταμείο Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το λέμε το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0, και προβλέπει πολύ σημαντικούς πόρους που έχουν αρχίσει και μπαίνουν σταδιακά στην οικονομία. Ήδη ενεργοποιήσαμε τις ημέρες που πέρασε το εργαλείο των δανείων και περιμένω μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες την πρόταση όχι μόνο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών που υπογράψαμε ήδη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και των δικών μας τραπεζών για να ξεκινήσουν να δίνουν αυτά τα περίφημα δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου για επενδύσεις. Που σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα, κύριε Σκυλακάκη, ότι πηγαίνει η επιχείρηση η οποία έχει business plan που έλεγε και ο κύριος Φλαμπουράρης. Πρέπει ίσως αυτό το business plan του κυρίου Φλαμπουράρη να το χρειαστούμε σήμερα, γιατί έτσι θα μας θυμίζει ωραία πράγματα. Λοιπόν, και με το business plan μπορεί να δανειοδοτείτε, κύριε Σκυλακάκη. Από την ώρα που μια επιχείρηση έχει ένα επενδυτικό σχέδιο που είναι βιώσιμο και χρηματοδοτήσιμο τραπεζικά και η τράπεζα συμφωνεί σε αυτό, το δάνειο μπορεί να δοθεί με έναν απλό έλεγχο στις επιλεξιμότητες που έχουμε βγάλει πολύ αναλυτικά ποιες είναι και θα χρησιμοποιήσουμε ελεγκτές, ορκωτούς ελεγκτές για να τις επιβεβαιώνουν. Θα μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει μέσα σε μερικές εβδομάδες. Το ανώτατο όριο που έχουμε βάλει είναι 4 μήνες για τις πιο σύνθετες επενδύσεις από την ώρα που καταθέτει το σχέδιό του. Δηλαδή σε 4 μήνες, εάν υπάρχουν, είναι το απότατο χρονικό όριο που πρέπει η επιχείρηση με τα δεδομένα που έχει παρουσιάσει να δανειοδοτηθεί. Ακριβώς. Αυτό είναι το όριο. Αλλιώς η τράπεζα θα πρέπει... απορρίπτεται, φαντάζομαι, αν δεν έχει τα δικαιολογικά ευθύς εξ αρχής. Ναι. Δεν θα χρειαστούν 4 μήνες για να απορριφθεί, φαντάζομαι. Προφανώς. Όταν λέμε δικαιολογητικά, δεν είναι όπως τα συνήθη επενδυτικά προγράμματα. Πρέπει απλώς να αποδείξεις ότι το επενδυτικό σου σχέδιο είναι εξωστρεφές ή εξωστρεφές ή πράσινο ή ψηφιακό ή ξεκινάει από εξωστρεφές μία... υπό την έννοια να εξάγεις προϊόν, να εξάγεις υπηρεσία, ναι, κύριε Σκυλακάκη, αυτό εννοείται. Ο κανόνας λέει που έχουμε βάλει να έχεις 15% του τζίρου σου στα 3 τελευταία χρόνια σε εξαγωγές. Αυτό είναι το ελάχιστο όριο. Μπορεί να είναι και υπηρεσία εξαγώγημη. Ναι, βεβαίως. Πάρτε έναν που έχει ένα εστιατόριο σε ένα νησί. Εάν έχει πάνω από 20% του τζίρου του σε κάρτες πελατών εξωτερικού, σε κάρτες τουριστών δηλαδή, τότε είναι επιλέξιμος. Όποιο κλάδο και αν είναι, είναι επιλέξιμος. Μπορεί να είναι... Ναι, δεν υπάρχει φραγμός λοιπόν σε κλάδο, είναι ανοιχτές όλες οι επιχειρήσεις, αρκεί λοιπόν να έχουν, είπατε αυτό το να είναι... Να εμπορεύονται με το εξωτερικό, ωραία. Δεύτερο, να έχουν πράσινη οικονομία. Να έχουν πράσινο επενδυτικό σχέδιο. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο. Εναλλακτικά είναι όλα αυτά. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα συνδυασμό. Ή να έχουν δαπάνες έρευνας αξιόλογες πάνω από 10%. Ή να κάνουν συνεργασίες ή συνενώσεις. Και επίσης και οι ψηφιακές δαπάνες σε βάζουν μέσα στο σχέδιο. Ναι. Δηλαδή εσείς παροτρύνετε έναν κορμό επιχειρήσεων ελληνικών να συνενωθούν. Να προσπαθήσουμε να συμβιώσουμε ως συνέτεροι. Δεν το έχουμε. Θα έχουμε ένα χρόνο εκπαίδευσης, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, θέλω να καταλάβει... Είναι ανθρώπινο όλο αυτό. Δεν το σχολιάζω αρνητικώς κατά ανάγκη. Όχι, υπάρχει μια κουλτούρα που έχει δύο αιτίες. Η μία αιτία ήταν η υπερφορολόγηση και η τάση που υπήρχε πάντα στην Ελλάδα για την ατομική επιχείρηση. Η υπερφορολόγηση έχει τελειώσει. Αυτή τη στιγμή η φορολογία που βάζουμε το 22 συν 5 για το μέρισμα με 0 εισφορά αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ χαμηλή και ανταγωνιστική. Ταυτόχρονα ερχόμαστε και δίνουμε πολύ ισχυρά κίνητρα όταν συνενώνεσαι ή συνεργάζεσαι.
παίρνεις 30% στα επόμενα 3 χρόνια όταν κάνεις συνένωση ή συνεργασία, μείωση του φόρου εισοδήματος, επιπλέον μείωση του φόρου εισοδήματος. Και αυτό το απευθύνουμε σε, όχι μόνο στις συνενώσεις όταν υπάρχει μια συγχώνευση ή μια εξαγορά, αλλά και στις συνεργασίες. Παράδειγμα, ένας που μπαίνει σε ένα franchise έχει δικαίωμα, άπαξ και μπει στο franchise, με μείωση του 30% στο φόρο εισοδήματος, ο franchisee. Ένας που... Λογίζεται το franchise, λοιπόν, λογίζεται ως συνεργασία, δηλαδή, αυτό. Μα είναι συνεργασία. Συνένωση. Το ελληνικό κράτος ήταν παρανοϊκό ότι δεν συνειδητοποιούσε ότι αυτό ήταν μια συνεργασία, ναι, και συνένωση. Δεν το ακούγαμε στο παρελθόν, γι' αυτό σας το θέτω ως... Και καλά κάνετε, γιατί... Ακούγεται σαν φρέσκο, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι φρέσκο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι φρέσκο, επί της ουσίας είναι φρέσκο. Ναι. Όχι μόνο είναι φρέσκο, εδώ πέρα η έννοια των οικονομιών κλίμακος, δηλαδή ότι όταν συνεργάζεσαι γίνεσαι πιο αποτελεσματικός, είτε όταν εξάγεις, είτε όταν έχεις κοινές αποθήκες, είτε όταν χρησιμοποιείς ένα κοινό brand name, είτε όταν κάνεις μια κοινή ερευνητική δουλειά, είτε όταν αγοράζεις ένα software όλοι μαζί. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι κυριολεκτικά συνεργασίας, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσιαστική παραγωγικότητα. Δεν μας ενδιαφέρει οι επιχειρήσεις να κάνουν ανταγωνισμό η μία με την άλλη, φοροδιαφεύγοντας ο ένας περισσότερο από τον άλλο. Αυτό είναι το κρυφό μυστικό το οποίο υπάρχει, ότι έχουμε επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μέσω της φοροδιαφυγής και εμείς θέλουμε να τις κάνουμε να ανταγωνίζονται επειδή θα είναι πιο αποτελεσματικές. Ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είναι στο Λεωθάλαιμο. Κύριε Σκυλακάκη, πρώτα απ' όλα καλημέρα σας, γιατί έτσι όπως σας εισήγαγα στην συζήτηση χάσαμε και την καλημέρα. Εγώ σε μένα οφείλεται το λάθος. Όλα καλά? Όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κυλακάκης είναι εδώ για να περιγράψει ότι αρχίζει η διαδικασία, μπαίνει μπροστά δηλαδή η διαδικασία χρηματοδανειοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σωστά. Λοιπόν, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, κύριε Σκυλακάκη, επειδή, προσέξτε, γράφει ο Γρηγόρης από τη Ρουμανία, τα δάνεια θα δίνονται και με πολιτική παρέμβαση, δηλαδή ή κάνουμε το παλιό American Bar, χρειάζονται αντικειμενικά στοιχεία, πώς ακριβώς και πού είναι η εμπλοκή του κράτους, πού δεν είναι? Λοιπόν, ο στόχος είναι, και αυτό έχουμε σχεδιάσει, να μην υπάρχει καμία εμπλοκή του κράτους. Εγώ δηλαδή να μην, ως αρμόδιος υπουργός, να μην μαθαίνω καν αν κάποια επιχείρηση δανειοδοτείται ή όχι, διότι την διαδικασία την αναλαμβάνουν οι τράπεζες βάζοντας τα δικά τους λεφτά, δηλαδή αν δεν βάλουν τα δικά τους λεφτά χωρίς καμία εγγύηση του δημοσίου, δεν υπάρχει δανειοδότηση, και ταυτόχρονα οι ελεγκτές που θα ελέγχουν τις επιλεξιμότητες θα είναι ορκωτοί ελεγκτές, ιδιώτες, με αυστηρά κριτήρια. Ούτε εσείς τηλεφωνείτε στον διοικητή, στον πρόεδρο της τραπέζης, ας πούμε? Εγώ δεν ξέρω καν ποιος έχει επενδυτικό σχέδιο και γιατί, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει να τηρούνται οι κανόνες. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Το κράτος είναι ακατάλληλο στο να κρίνει αν ένα επενδυτικό σχέδιο είναι βιώσιμο. Αν το κράτος ήταν καλό για τα επενδυτικά σχέδια, θα είχαμε κρατικές επενδύσεις πετυχημένες. Που περιγράφεται, μεγαλώσαμε. Μαζί μεγαλώσαμε, κύριε Ποτοσάλτε. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη διαφορετική πολιτική. Επειδή το γνωρίσαμε αυτό το κράτος, κατά τη γνώμη μου, κανένα κράτος δεν είναι κατάλληλο για να κρίνει επενδυτικά σχέδια, διότι η φύση του κράτους είναι. Το έκανα στη Σοβιετία και καταλήξα και είδαμε πού κατέληξα. Τελείως διαφορετική. Ναι. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να δίνουμε υπερβολικές επιδοτήσεις στις επενδύσεις. Το σωστό πράγμα με τις επενδύσεις είναι να επιδοτήσεις τόσο όσο χρειάζεται για να κάνει ο άλλος την επένδυση. Όταν του δίνεις πολύ μεγάλες επιδοτήσεις, στην πράξη κάνεις δύο πράγματα. Είτε οθείς σε κάποιον να επενδύει για να επιδοτείται, και όχι το ανάποδο. Και ταυτόχρονα τον οθείς να περιμένει για να έρθει η επιδότηση. Εδώ πέρα πρέπει να φύγουμε μπροστά και με μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Και αυτός είναι όλος ο σκοπός αυτού του προγράμματος. Πόσο είναι το ποσό που διατίθεται για την δανειοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων? Είναι τεράστιο το ποσό. Είναι 12,7 δισεκατομμύρια, στα οποία θα προσθέσουν
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η EBRD άλλα 5,5 δισεκατομμύρια και ό,τι θα βάλουν και οι δικές μας τράπεζες. Συνεπώς μιλάμε για 30 δις και τα 12,7 δισεκατομμύρια είναι με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Θα ξεκινήσουμε με 0,35 μονάδες. Δεν αντιλιαπαθώ τα λεφτά, χρήματα το κράτος για να κάνει επενδύσεις δρόμων. Όχι, ή άλλων αυτό έργων. Είναι αυτό είναι καθαρά για την οικονομία. Και αυτό είναι το καινούριο σε αυτή την ιστορία. Είμαστε και το μοναδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που κάνει αυτή την λογική. Είπαμε, εμείς θέλουμε να πάρουμε όλα τα δάνεια και να περάσουμε κατευθείαν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται 2 μονάδες εδώ και 10 χρόνια. 2 με 2,5 μονάδες παλιότερα, 2 μονάδες τώρα, παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, που σημαίνει ότι έχουν όλες, ότι είναι όλες μη ανταγωνιστικές στην Ευρώπη. Τι κάνουμε λοιπόν? Βγάζουμε έξω η κρίση μας έβαλε το τραπεζικό σύστημα να δίνει μη ανταγωνιστικά δάνεια στην Ευρώπη. Αφαιρούμε λοιπόν για όλες μας νέες επενδύσεις αυτό το στοιχείο. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην ακρόαση τις προϋποθέσεις, αλλά προηγουμένως, κύριε Σκυλακάκη, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ όπως οδηγείτε, να θυμηθούμε όλοι μαζί ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό, τι συνοδεύει μια επένδυση, ποιο είναι το βασικό εργαλείο, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αξιοποιήσατε το πακέτο Juncker. Για να αξιοποιηθεί πρέπει να καταθέσεις business plan. Θέλει έσοδα, έξοδα να είναι συν. Έσοδα. Έξοδα στο business plan πρέπει να είναι συν. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό εργαλείο. Κυρίε και κύριοι, να θυμηθούμε τον γίγαντα κύριο Αλέκο. Με κάνετε να συμφωνήσω απολύτως με τον Φλαμπουράρη. Έτσι, ναι. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ο Φλαμπουράρης λοιπόν είχε δίκιο. Τώρα βέβαια που είναι στην αντιπολίτευση, το έχει ξεχάσει ότι το business plan έχει έσοδα και έξοδα να είναι συν. Και εδώ να πω το εξής πολύ απλό. Οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτό για όλους. Φτάνει να μας δείχνουν τα έσοδα και τα κέρδη. Διότι λόγω της υπερφορολόγησης, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν έδειχνε στα περασμένα χρόνια έσοδα και κέρδη. Ήταν τέτοια η φορολογία που τους οθούσε και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ο φόρος μας είναι χαμηλός, οι εισφορές έχουν μειωθεί σημαντικά, δίνουμε επιπλέον κίνητρα. Κάνουμε και πλέον ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και με τη σύνδεση των βιβλίων με την εφορία και των ταμιακών μηχανών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ποσό, αυτά τα δισεκατομμύρια είναι διαθέσιμα σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις με ποιες προϋποθέσεις? Του business plan 1. Ναι. Του να εξάγουν προϊόν ή υπηρεσία. Σωστά. Να εξάγουν προϊόν ή υπηρεσία ή να πουλάνε σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Ναι. Και είπατε το παράδειγμα ενός εστιατορίου που μπορεί να έχει μια σάουνα κάποιος σε ένα νησί. Μπορεί να έχει ακόμη και ένα φαρμακείο, μπορεί να έχει σε ένα νησί και να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Όλη αυτή είναι ουσία εξαγωγική. Ναι. Πώς αποδεικνύει, κύριε Σκυλακάκη, ότι εξήγαγε υπηρεσία? Με τον πιο απλό τρόπο, αν είναι εξαγωγή υπηρεσίας, ότι δείχνει εμβάσματα προς το έσοδα από το εξωτερικό ή κάρτες εξωτερικού. Μάλιστα. Μέχρι 20%. Κάρτες εξωτερικού. Έως 20%. Έως 20%. Έως 20%. Μα αυτό είναι και το γενικό κριτήριο. Και μπορεί να κάνει έρευνα και ανάπτυξη, να είναι πράσινο, να είναι ψηφιακό, να είναι οτιδήποτε σύγχρονο στην ουσία. Γιατί αν δεν είσαι ούτε ψηφιακός, ούτε πράσινος, ούτε εξαγωγικός, ούτε συνεργάζεσαι και συνενώνεσαι, ούτε κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, τι επένδυση είναι αυτή που κάνεις? Στην ουσία καλύπτουμε όλες τις... Έχουμε επιχειρήσεις όμως οι οποίες δουλεύουν στο εσωτερικό. Δηλαδή φτιάχνει ο άλλος, πώς θα το πω, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, κάνει έπιπλα και ανανεώνει ξενοδοχεία. Αυτή η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση? Εάν κάνει έπιπλα και ανανεώνει ξενοδοχεία, ξέρετε, τα έπιπλα επί πολλά χρόνια είχαν μεγάλες συνεργασίες. Θυμάστε τα 120 ενωμένα εργοστάσια και άλλα. Είναι μοναδική ευκαιρία που δίνουμε. Ελάτε να συνενωθείτε. Μάλιστα. Ομοειδείς επιχειρήσεις ή να συνεργαστείτε ή να φτιάξετε ένα προμηθευτικό συνεταιρισμό ή να φτιάξετε ένα franchise με ένα κοινό brand name ή να, αν είναι γεωργοί, μπείτε σε μια συμβολιακή σχέση ή φτιάξετε ένα συνεταιρισμό ή μια ομάδα παραγωγών. Ζητάμε συνενώσεις και συνεργασίες, γιατί αυτές είναι το κλειδί της παραγωγικότητας και τους λέμε, σας δίνουμε κίνητρα, αντί να ακολουθείτε ένα μοναχικό δρόμο,
ακολουθείτε ένα δρόμο που μπορεί να συνδυάζει είτε ανεξαρτησία είτε συγχώνευση, αλλά μπορεί να είσαι και ανεξάρτητος και να συνεργάζεσαι. Η συνεργασία δεν οριζόταν στο ελληνικό δίκαιο μέχρι τώρα. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων δεν είχε οριστεί ποτέ, για να καταλάβετε πόσο το κράτος αδιαφορούσε γι' αυτό. Γιατί αδιαφορούσε? Διότι θεωρούσε ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι κάτι που είναι απλώς ένας πελάτης. Δεν την αντιμετώπιζε, έλεγε όλα τα καλά πράγματα, αλλά δεν τους έδινε τα εργαλεία για να πάνε παραπέρα. Εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε και δίνουμε εργαλεία. Είτε θες να μείνεις σε ένα μικρότερο μέγεθος, είτε θες να μεγαλώσεις, πρέπει να έχεις εργαλεία για να είσαι ανταγωνιστικός. Και η επιχείρηση υποβάλλει τα σχέδιά της στο τραπεζικό υποκατάστημα, από το οποίο πρέπει να πάρει στο απότερο μέλλον έως τέσσερις, δηλαδή μέχρι, μέσα σε τέσσερις μήνες, σε τέσσερις απάντηση, αν χρηματοδοτείται ή όχι. Ακριβώς. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα για να δούμε και πώς είναι η οικονομία σήμερα. Ναι, βέβαια. Σκυλακάκη. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από αυτού που πρέπει να πούμε? Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι όλα αυτά τα κίνητρα αφορούν, εννοώ το φορολογικό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αφορούν τις μεγάλες. Το λέω για τους φίλους μου του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μία ανησυχία ότι θέλουμε να βάλουμε τους μεγάλους να φάνε τους μικρούς κτλ. Το αντίθετο, θέλουμε να κάνουμε τους μικρούς να μπορούν να ανταγωνιστούν και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και αυτούς τους συναδέλφους που φοροδιαφεύγουν και τους κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό. Και σωστά, τώρα έχω την παρατήρηση να διερευνήσω και ένα άλλο πεδίο που δεν το θίξαμε. Αν οι επιχειρήσεις έχουν άλλα δάνεια, έχουν ζητήματα χρέους κτλ. Ποιοι είναι, ποιο είναι το καθεστώς εκεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρεις τραπεζικό προφίλ. Ο ένας είναι να έρθει η επιχείρηση του παρελθόντος, ο δεύτερος είναι να συνενωθείς με άλλους και να φτιάξεις μια καινούργια επιχείρηση που να έρχεται με το business plan. Να ξεπεραστεί το παλιό προφίλ. Ακριβώς. Ναι. Αν είσαι ναι, στο μοναχικό, αλλά που πληρώνεις τα χρέη σου και το τα λοιπά. Κλειδί είναι, δεν είναι τα χρέη το κλειδί. Το κλειδί είναι, έχεις, πώς θα λέει και ο Φλαμπουράρης, έσοδα μείον έξοδα θετικά. Μάλιστα. Διότι αν έχεις έσοδα μείον έξοδα θετικά, είναι προφανές ότι μπορείς να εμφανίσεις τραπεζικό προφίλ. Αν όμως μου εμφανίζεις ότι ζεις με 300 ευρώ το μήνα και πληρώνεις και τέλος επιδεύματος 600, τότε είναι δύσκολο να έρθει η τράπεζα να σου δώσει τραπεζικό προφίλ. Βέβαια πρέπει να βρεθεί να συνενωθεί με μια επιχείρηση η οποία δεν οφείλει όμως κάποια. Δηλαδή η άλλη επιχείρηση πρέπει να έχει καθαρό προφίλ. Ή όλοι μαζί να έχουν ένα... να κάνουν κάτι καινούριο που να βάζουν κεφάλαιο. Μην βρεθούμε πάλι σε μια... αυτό προσπαθώ να πω, ότι μην βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση που θα λένε μα, τα λεφτά υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις να τα πάρουν. Ακούστε, έχουμε μπροστά μας 5 χρόνια. Το σχέδιο αυτό θα είναι εκτός 5 χρόνια. Έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αλλάζουν, δεν είναι στατικό πράγμα. Οι επιχειρήσεις που χτες δεν είχαν τραπεζικό προφίλ μπορεί σε 2 χρόνια να έχουν χτίσει τραπεζικό προφίλ. Δεν παίρνει δάνειο χρεωμένος, μου λέτε τώρα εν ολίγης, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η απάντηση είναι, αν δεν δικαιολογούμε βάσει ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κανόνες τα στοιχεία σου δανεισμό, ο Θεός ο ίδιος να έρθει, δεν μπορείς να πάρεις δάνειο. Και αφορά και ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά, οφειλές, ασφαλιστικά ταμεία, όλο το πλέγμα φαντάζομαι. Δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς δεν ελέγχουμε αυτό. Εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα από όλα αυτά. Η τράπεζα κρίνει εάν μπορεί αν αξίζει να βάλει τα λεφτά της σε μία επένδυση. Οι τράπεζες κάθονται πάνω από ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων, διότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις κατά 30 δις και στην πράξη χάνουν λεφτά. Δεν μπορούν αν δεν τα δανείσουν. Έχουν κίνητρο να τα δανείσουν αυτά τα χρήματα, αλλά έχουν κίνητρο και εμείς θέλουμε να τα δανείσουμε χωρίς να τα χάσουμε, διότι μην ξεχνάτε, αυτά τα δάνεια έρχονται από το φορολογούμενο. Αυτός αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Δεν δεχόμαστε λοιπόν να χάσει ο φορολογούμενος τα χρήματά του σε ένα δάνειο το οποίο δεν θα έχει τους σωστούς όρους. Για να είμαστε καθαροί. Κύριε Σκυλακάκη, θέλετε να πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που είναι σε συνεταιριστική βάση? Εγώ θέλω να πω, εμείς μεγαλώσαμε με το νουνού, το θυμόμαστε. Μάλιστα. Αυτό προέρχεται από ένα τεράστιο συνεταιρισμό με εκατοντάδες χιλιάδες εταίρους, ολλανδικό. Αυτό το Friesland, η εταιρεία Friesland που είναι συνεταιρισμός δηλαδή. Ναι, και θέλω να θυμόμαστε
καμία επιχείρηση δεν ξεκίνησε μεγάλη. Όλες μικρές ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις. Άλλες μπορεί να έχουν φιλοδοξία να γίνουν μεγάλες, άλλες να τα καταφέρουν, άλλες να μείνουν μικρές. Αλλά το να είναι παραγωγικές σημαίνει να αναζητούν την ουσία της παραγωγικότητας. Κύριε Σκυρακάκη, πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μας, μάλλον με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Αυτοί οι δραστήριοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, πώς αντέδρασαν σε αυτά που λέτε, χαιρέτησαν αυτόν τον δανεισμό που έρχεται τώρα ή όχι? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, αισθάνονται ότι υπάρχει περιορισμός και πολλοί από αυτούς που εκπροσωπούν δεν θα μπορέσουν να μπουν σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να οθήσουν τους ανθρώπους να δοκιμάσουν και να δοκιμάσουν να αποκτήσουν. Γιατί υπάρχει προφή. Αντίληψη ότι από το Ταμείο, όπως το είπαμε, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι στη λογική του δώσε και σε μένα μπαρμπά. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα γενικότερα. Μπαρμπαθόδωρε δώσε και σε μένα, δηλαδή αυτό είναι τώρα. Στην αυτό Ελλάδα το ναι. Μπαρμπαθόδωρε δώσε και ναι. σε μένα είναι ιστορικό σύνθημα. Αλλάζει μόνο το μικρό όνομα. Ναι. Μπορεί να είναι Μπαρμπαγιώργος, Μπαρμπασπύρος, ναι. Μπαρμπαστέφανος. Η ουσία είναι ότι πάντα υπήρχε η τάση να θέλουμε να πάρουμε χρήματα από το κράτος ανεξαρτήτως του τι θα τα κάνουμε. Εδώ πέρα, για να έχουμε σοβαρό κράτος και σοβαρές επιχειρήσεις, πρέπει όταν παίρνεις χρήματα από το κράτος να ξέρουμε τι τα κάνεις, και εδώ πέρα το κλειδί είναι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπουν σε αυτό το εργαλείο. Τους δίνουμε μια δυνατότητα να αλλάξουν πίστα. Τώρα, λέει και παίρνουμε μια ερώτηση από το κοινό και ερχόμαστε στα δικά μας στη συνέχεια, κύριε Σκυλακάκη. Λέει λοιπόν, ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Σκυλακάκη για τη φορολογία ατομικών επιχειρήσεων 36 και 44% και τι προβλέπουν γι' αυτό. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να το θέσω καλύτερα, αλλά η απόλυτη καταστροφή για εμάς και κατά την άποψή μου αντισυνταγματική είναι για τις ίδιες υπηρεσίες, κάποιος που απλά έχει έναν συνεταιρό όμικρον ε, κλπ. Και με τον ίδιο τύπο βιβλίων θα έχει φόρο 22% ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα φτάνει έως 44%. Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δίνουμε κίνητρο για να ενωθούν οι ατομικές επιχειρήσεις. Δίνουμε κίνητρο για να ενωθούν. Θέλεις να απολαμβάνεις χαμηλή φορολογία? Φτιάξε βιβλία που να μην είναι η τσέπη σου η ίδια με την τσέπη της επιχείρησης. Διότι όταν η τσέπη σου είναι η ίδια με την τσέπη της επιχείρησης, παρισφρεί αυξημένος ο κίνδυνος της φοροδιαφυγής. Φτιάξε βιβλία τρίτης κατηγορίας και ας δώσουμε όχι μόνο το 22 φόρος επιχείρησεων, 5 φόρος μερισμάτων, αλλά και 30% έκπτωση για τα επόμενα 3 χρόνια. Όσοι λοιπόν έχουν πραγματικές επιχειρήσεις που υποκρύπτονται κάτω από ελεύθερο επαγγελματική σχέση, ελάτε φτιάξετε σωστά βιβλία, καλά βιβλία, και εμείς θα δώσουμε χαμηλή φορολογία. Τη δίνουμε ήδη. Τώρα, πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Σκυλακάκη, στην τρέχουσα οικονομία? Στην τρέχουσα οικονομία το μεγάλο μας θέμα είναι οι διαταραχές των αλυσίδων προσφοράς που προκαλούν τις ανατιμήσεις αυτές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα είναι προσωρινές σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αγαθά. Θα έχουν λίγο πιο μόνιμο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το 6% θα το πιάσουμε στην ανάπτυξη? Το 6% σίγουρα θα το πιάσουμε, θα πάμε παραπάνω κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό θα μας βάλει ώστε το 22 να έχουμε πλέον πάνω από το ΑΕΠ του 19, και το λέω για αυτούς που μας λένε. Ποιο ήταν το ΑΕΠ του 19 σε το ΑΕΠ του 19 ήταν 183, κάτι δισεκατομμύρια, θα πάμε 1,7 πάνω από το ΑΕΠ του 19, με 1,5 δισεκατομμύρια λιγότερους φόρους. Γιατί διαβάζω διαφόρους οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και λένε ότι βάζουμε επιπλέον φόρους. Καθόλου δεν βάζουμε επιπλέον φόρους. Στο ίδιο ΑΕΠ που υπήρχε το 19 και το 18, εμείς θα έχουμε... Θα έχετε αφαιρέσει... Θα έχουμε λιγότερους φόρους με μεγαλύτερο ΑΕΠ. Αυτό είναι προφανές ότι δείχνει ότι έχουμε μειώσει τη φορολογία. Το τέλος, το 22... Θα πρέπει να έχουμε έλλειμμα πρωτογενές, έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, πώς τα λέτε, το οποίο να είναι
να είναι κοντά στο μηδέν, δηλαδή. Κοιτάξτε, το 23 είναι το κρίσιμη χρονιά. Για να πάμε όμως στο 23, δεν γίνεται να πάμε από το 7,4. Πρέπει να έχουμε πλεόνασμα πια. Πλεόνασμα πρωτογενές. Δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν από το 7,4 κατευθείαν σε πλεόνασμα. Το 22 είναι η μεταβατική χρονιά, στην οποία πάμε από το 7,4. Φέτος με τι έλλειμμα θα κλείσουμε? 7,4, 7,4 λοιπόν. Πρωτογενές, θα πάμε στο 1,1 του χρόνου. Και του παραχρόνου θα πάμε σε κάποιο θετικό που θα εξαρτηθεί από το τι στόχους θα μπουν στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση παγκόσμια να μην δυσχεράνει αυτή την προσπάθεια. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ήδη σε μια φάση ανάκαμψης, κυρίως επενδυτικής και εξαγωγικής ανάκαμψης. Και αυτό θα κρατήσει για αρκετά χρόνια. Θα έχουμε διάφορα σκαμπανεβάσματα, η οικονομία όμως θα πηγαίνει όλο και καλύτερα και θέλουμε αυτό το πλεόνασμα που θα δημιουργείται να μοιράζεται με μια δικαιοσύνη σε όσο γίνεται περισσότερους. Γι' αυτό και ανοίγουμε όλα αυτά τα εργαλεία, υπάρχουν και 1,5 δις επιδοτήσεις για μικρομεσαίους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει περίπτωση οι φόροι, αυτό είναι η τελευταία ερώτηση, η μείωση των φόρων που έχετε στο μυαλό σας να πάνε πίσω, επειδή θα πρέπει να πληρώσετε, να καλυφθούν δηλαδή οι ανάγκες που θα προκύψουν από την κρίση αυτή που ζούμε, να καλυφθούν νοικοκυριά? Κοιτάξτε, η μείωση των φόρων θα πηγαίνει όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση πάντα μπροστά. Δεν θα πηγαίνει πίσω. Βεβαίως, ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, δεν θα διακινδυνεύσουμε την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε. Το κλειδί είναι να οδηγάς γρήγορα το αυτοκίνητο της οικονομίας, αλλά όχι επικίνδυνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Χάρηκα άλλη μια συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι χρόνια είχαμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει το ταμείο του κράτους και τα εξηγεί με τόσο απλό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ και εγώ.